Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρεις, άνθρωπέ μου, αυτό? Ντροπή σου! Ντροπή σου, ντροπή σου, ντροπή σου! Λες και ψέματα. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι έχετε πάθει, τι έχετε πάθει. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο του Επανάσταση Podcast με το τρίτο και τελευταίο μέρος της ιστορικής μας αναδρομής στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Για το Ισραήλ, η παρουσία Παλαιστίνιων μαχητών στο έδαφος του Λιβάνου ήταν πάντοτε ένα αγκάθι. Έτσι, στις 14 Μαρτίου του 1978, το Ισραήλ εισέβαλε στο Νότιο Λίβανο και μέσα σε λίγες μέρες συνέτριψε την Παλαιστινιακή αντίσταση. Ωστόσο, το Ισραήλ αποφάσισε να αποσυρθεί υπό την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος είχε αποφασίσει να υποστηρίξει διμερείς μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αιγυπτίου Προέδρου Σαντάτ και του Πρωθυπουργού Μεναχέμ Μπέγκιν για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Καρπός αυτής της τακτικής ήταν τελικά η συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ στις 18 Σεπτεμβρίου του 1978. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, η Αίγυπτος ανακτά την Χερσόνησο του Σινά, που είχε χάσει κατά τον πόλεμο των 6 ημερών, και έγινε το πρώτο αραβικό κράτος που αναγνώρισε το Ισραήλ επίσημα, υπογραμμίζοντας τον προδοτικό ρόλο της αραβικής αστικής τάξης για την υπόθεση των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ, έχοντας καλύψει τα νότα του από την Αίγυπτο, έγινε ακόμα πιο επιθετικό, ακόμα πιο καταπιεστικό απέναντι στους Παλαιστίνιους. Στις 6 Ιουνίου του 1982, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια δεύτερη μεγάλης κλίμακας εισβολή στο Λίβανο υπό τη διοίκηση του γνωστού και μη εξαιρεταίου Αριέλ Σαρών. Η εισβολή με επικεφαλής αυτό το σφαγέα μετατράπηκε σε ένα λουτρό αίματος για τους Παλαιστίνιους. Μέσα σε λίγες ώρες ένας κατακλυσμός πυρών από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπεσε στις πόλεις και στους προσφυγικούς καταβλισμούς, ενώ δεκάδες τάγκς προχώρησαν στη Βηρυτό, αφήνοντας πίσω τους 14.000 νεκρούς μόλις τις δύο πρώτες εβδομάδες. Ο Ισραηλινός στρατός πολιόρκησε τη Δυτική Βηρυτό σε μια θανάσιμη αγκαλιά, η οποία διήρκησε 78 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής μπλοκαρίστηκαν όλες οι προμήθειες και η πόλη βομβαρδιζόταν ανηλαιώς. Είχαμε 7.000 νεκρούς Λιβανέζους άμαχους και έναν απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων από τους Παλαιστίνιους, και τελικά στα τέλη Αυγούστου του 1982 περισσότεροι από 10.000 Παλαιστίνιοι μαχητές απρόθυμα εκένωσαν τη Βηρυτό υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας γαλλο-ιταλικής και αμερικανικής δύναμης, και δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που συνέχισαν να συνοστίζονται στους προσφυγικούς καταβλισμούς αφέθηκαν στο έλεος της εκδίκησης από τους φαλαγκίτες και τις φιλοσυριακές σιητικές πολιτοφυλακές, τον Συριακό στρατό και τον Ισραηλινό στρατό. Και μεταξύ 16 και 18 Σεπτεμβρίου, όταν το διεθνές υποτιθέμενο σώμα ειρήνης είχε φύγει από το Λίβανο, οι Λιβανέζοι φαλαγκίτες, προστατευόμενοι από τον Ισραηλινό στρατό, έσφαξαν 3.000 ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη γειτονιά της Βηρυτού Σάμπρα και στο καταβλισμό προσφύγων με το όνομα Σατήλα. Ο αντίκτυπος της σφαγής της Σάμπρα και το Σατήλα προκάλεσε σοκ μέχρι και μέσα στο Ισραήλ. Η ηγεσία της PLO μετακόμισε βεβαίως για μια ήσυχη δραστηριότητα στην Τινησία, όπου ο Αραφάτ και η συνοδεία του ζούσαν εξόριστοι μέχρι που μετακόμισαν στη Γάζα το 1994. Όλες οι δυνάμεις τους και πάλι
αφιερώθηκαν κυρίως στη στρατηγική της διαπραγμάτευσης και στην αποκατάσταση της κανονικότητας στις σχέσεις με τις αραβικές μοναρχίες, με τα διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής και του Περσικού κόλπου, αλλά και σε απελπισμένες πάντοτε μεθόδους ατομικής τρομοκρατίας, οι οποίες αποτελούσαν βούτυρο στο ψωμί του Ισραηλινού κράτους. Αλλά στις 7 Δεκεμβρίου του 1987 συνέβη κάτι εντελώς απροσδόκητο, τόσο από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, όσο και από τους ίδιους τους ηγέτες της PLO. Ένα συνηθισμένο περιστατικό Ισραηλινής βίας, που οδήγησε στο θάνατο 4 Παλαιστινίων εργατών από ένα αυτοκίνητο του Ισραηλινού στρατού, πυροδότησε μια αυθόρμητη εξέγερση δεκάδων χιλιάδων νέων και εργατών ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, ακριβώς στην καρδιά των κατεχομένων από το Ισραήλ Παλαιστινιακών εδαφών, τα οποία είχαν ξεγραφτεί ως κέντρο μαζικού αγώνα από τους ηγέτες της PLO εδώ και πολλά χρόνια. Η λέξη Ιντιφάντα, που σημαίνει αποτείναξη, περιγράφει πολύ καλά την εξέγερση των Παλαιστινιακών μαζών. Μόλις ξεκίνησε, ανέτρεψε τη μακροχρόνια ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή μέσα σε λίγες ώρες και για πολλούς μήνες δοκίμασε σοβαρά τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Ακόμα και η πιο βάναυση καταστολή αποδείχθηκε αναποτελεσματική. 9.000 συλλήψεις έγιναν μέσα σε λίγους μήνες, εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν, έγιναν κατεδαφίσεις σπιτιών και αντίπεινα κατά των οικογενειών όσων σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν και συλλογικά αντίπεινα σε χωριά ή γειτονίες Παλαιστινίων, με χαρακτηριστική την εντολή που δόθηκε από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Ράμπιν, να σπάσουν τα χέρια και τα πόδια όσων πετούσαν πέτρες στον Ισραηλινό στρατό. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν παιδιά. Ο αγώνας πήρε τη μορφή γενικών απεργιών, οδοφραγμάτων, ενεδρών σε Ισραηλινές περιπολίες που στόχευαν τα παιδιά που πετούσαν πέτρες. Η Ιντιφάντα έλαβε μορφές πολιτικής ανυπακοής, όπως η φορολογική απεργία και η άρνηση σεβασμού των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων που είχαν αποφασίσει οι Ισραηλινές αρχές. Και από τις πρώτες μέρες της η Ιντιφάντα ανέδειξε στο προσκήνιο λαϊκές επιτροπές, αυθόρμητα και παντού. Αυτές οι επιτροπές αρχικά συντόνισαν ομάδες νέων που μάχονταν με τις δυνάμεις κατοχής, με σφεντώνες και με καμένα λάστιχα, και καθώς ο αγώνας συνεχιζόταν, οι λαϊκές επιτροπές διένυμαν επίσης βασικές προμήθειες κατά τη διάρκεια των απεργιών και δημιούργησαν ομάδες που είχαν ως αποστολή τη φύλαξη των γειτονιών. Αυτά τα όργανα ανέλαβαν, δηλαδή, με άλλα λόγια, την ηγεσία του αγώνα. Τον Μάιο του 1988, 6 μήνες μετά την αρχή της εξέγερσης, οι Ισραηλινές πηγές υπολόγισαν ότι υπήρχαν 45.000 τέτοιες ενεργές επιτροπές. Αυτά τα όργανα άρχισαν να συντονίζονται σε επίπεδο πόλης, ενώ αμέσως είχε συσταθεί μια ενιαία διοίκηση της Ιντιφάντα με πρωτοβουλία των κύριων κομμάτων της Παλαιστινιακής Αριστεράς, του PFLP, του DFLP και του PCP, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Παλαιστίνης. Η ηγεσία της PLO εκτοπίστηκε πλήρως από την ανάπτυξη της επαναστατικής κινητοποίησης στα κατεχόμενα. Οι οδηγίες του Αραφάτα αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία διοίκηση της Ιντιφάντα. Η Ιντιφάντα έδειξε και τις δυνατότητες που υπάρχουν για συμπαράσταση από την Ισραηλινή νεολαία, καθώς κλώνησε την εμπιστοσύνη των νέων στρατιωτών και προκάλεσε αυξανόμενη αποστροφή για την κατοχή γενικότερα μέσα στην Ισραηλινή νεολαία, και βλέποντας τους κινδύνους που αναπτύσσονταν για το Ισραηλινό καθεστώς, μια μεγάλη ομάδα απόστρατων Ισραηλινών αξιωματικών μαζί με μια ομάδα ενεργών αξιωματικών υπέγραψε ένα κείμενο υπέρ του τέλους της κατοχής. Ο Πρωθυπουργός όμως, ο Γιτσάκ Σαμίρ, ανταυτού αποφάσισε να κλιμακώσει την καταστολή στα κατεχόμενα και τον Αύγουστο του 1988 οι λαϊκές επιτροπές απαγορεύτηκαν και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως και 10 έτη για τα μέλη τους. Η Ιντιφάντα, ένα χρόνο μετά την έναρξή της,
άρχισε σιγά σιγά φυσιολογικά να εξασθενεί. Η ενιαία διοίκησή της υποτάχθηκε τελικά στην εξουσία της PLO, την αναγνώριζε ως μοναδικό εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού, εκεί κάπου στα τέλη του 1988. Οι επιτροπές αφομοιώθηκαν στις δομές πρόνοιας της PLO και απογυμνώθηκαν από το ρόλο τους ως εμβριακά όργανα εξουσίας των Παλαιστινιακών μαζών. Αυτό έδωσε ένα αποφασιστικό πλήγμα στον μαζικό επαναστατικό χαρακτήρα της Ιντιφάντα και δημιούργησε μια διάθεση απελπισίας σε ένα στρώμα της νεολαίας και καθώς ο μαζικός χαρακτήρας της εξέγερσης εξασθενούσε, ο ρόλος των Ισλαμικών οργανώσεων, των αντιδραστικών Ισλαμικών οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ άρχιζε να αυξάνεται. Η εξέγερση της Ιντιφάντα κατάφερε σε λίγες μόνο εβδομάδες ό,τι δεν είχαν καταφέρει για τον Παλαιστινιακό λαό 20 και πλέον χρόνια της ατομικής τρομοκρατίας και της συνεργασίας με τα διεφθαρμένα αραβικά κράτη της Μέσης Ανατολής, των βασικών δηλαδή τακτικών που ακολουθούσε η PLO. Παρότι λόγω της έλλειψης μιας επαναστατικής ηγεσίας η Ιντιφάντα δεν κατάφερε να νικήσει, προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα συμπάθειας και αλληλεγγύης διεθνώς, πολύ μαζικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης για πρώτη φορά και μέσα στο Ισραήλ και ανάγκασε τους υπεριαλιστές να δεχθούν πλέον σαν επίσημο συνομιλητή την Παλαιστινιακή ηγεσία και να σκεφτούν να κάνουν παραχωρήσεις πιέζοντας το Ισραήλ. Καθώς κατέρεε η Σοβιετική Ένωση και συνολικά το σταλινικό στρατόπεδο, η Φατάχ και η PLO του Γιάσερ Αραφάτ στρέφονταν στην αυταπάτη ότι ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός θα μπορούσε να δώσει μια κάποιο είδους οριστική λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα, εποφελή και για τους Παλαιστίνιους. Έτσι, τον Αύγουστο του 1989, η Φατάχ υιοθέτησε επίσημα τη θέση για δύο κράτη, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το Ισραήλ και περιόρισε τις απαιτήσεις της στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, με αντάλλαγμα να αναγνωρίσει η Αμερική την PLO και να ανοίξει επίσημα διάλογο μαζί της. Αυτή ήταν η αρχή μιας διαδικασίας που τελικά οδήγησε στο σχηματισμό της λεγόμενης Παλαιστινιακής Αρχής με επικράτεια τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, με τη Συμφωνία του Όσλο τον Σεπτέμβριο του 1993, η οποία αποτελεί και την τυπική λήξη της πρώτης Ιντιφάντα. Πολύ σύντομα όμως αποδείχθηκε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή το μόνο καινούριο που έφερε ήταν πολιτικές καριέρες για τους γραφειοκράτες ηγέτες της PLO. Μέσω της Συμφωνίας του Όσλο η Παλαιστινιακή Αρχή τα περισσότερα χρόνια πλέον υπό την ηγεσία του Μαχμούντ Αμπάς μετατράπηκε σε χωροφύλακα του Ισραηλινού κράτους και του δυτικού υπεριαλισμού στην περιοχή, με το Ισραήλ να εισβάλλει όποτε θέλει στα εδάφη της και να ελέγχει την ηλεκτροδότηση, την ίδρυυση, το διοικητικό σύστημα και την οικονομική ζωή. Και στο μεταξύ, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, η συμφωνία καταπατήθηκε κατάφορα από το Ισραήλ με νέους επικισμούς Παλαιστινιακών εδαφών, αποκλεισμούς και εισβολές στη Γάζα και από τότε έχει ξεσπάσει μία ακόμα Ιντιφάντα το 2000 μέχρι το 2003 ενάντια στην Ισραηλινή καταπίεση που εκπροσώπησε ο αρχιαντιδραστικός σιωνιστής τότε Αριέλ Σαρόν. Η Ισραηλινή καταπίεση, η ρατσιστική αντιπαλαιστινιακή διωγμή και η προκλητική επικισμή ενισχύθηκαν μέχρι τις μέρες μας με ειδικούς νόμους και με την ευλογία ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ επί προεδρίας του Τραμπ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον οξυνθεί όσο ποτέ άλλοτε το Παλαιστινιακό ζήτημα. Βασικό και τραγικό ρόλο στο Παλαιστινιακό ζήτημα διαδραματίζει πλέον η οργάνωση της Χαμάς. Η Χαμάς ιδρύθηκε τυπικά το 1988 ως τμήμα της λεγόμενης Διεθνούς Μουσουλμανικής Αδελφότητας, όμως στην πραγματικότητα είναι μέρος ενός σχεδίου του δυτικού υπεριαλισμού και της πιο αντιδραστικής πτέρυγας της αραβικής αστικής τάξης κατά τις δεκαετίες του 1970-1980 για την δημιουργία ενός μουσουλμανικού φονταμενταλιστικού ακροδεξιού ρεύματος, το οποίο θα είναι αντίβαρο στα αριστερά αντιπεριαλιστικά κινήματα και στην επιρροή
τότε της Σοβιετικής Ένωσης στον αραβικό και γενικά στο μουσουλμανικό κόσμο. Σταδιακά, με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη από αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής όπως το Κατάρ, από κύκλους του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας, από τη θεοκρατική χούντα του Ιράν, από την Τουρκία του Ερντογάν, αλλά και μέσα από την εναντίωσή της στη Συμφωνία του Όσλο και την υπεράσπιση της θέσης για διάλυση του κράτους του Ισραήλ την ώρα που η Φατάχ και η PLO είχαν συμβιβαστεί με το κράτος του Ισραήλ, η Χαμάς κέρδισε δημοτικότητα. Η βάση της Χαμάς βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας, όπου και διατηρεί την εξουσία από το 2006, με τη Φατάχ να παραμένει η διεθνώς αναγνωρισμένη επίσημη κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης. Όσο ολέθριος είναι στην Παλαιστινιακή υπόθεση ο ρόλος που διαδραματίζει διαχρονικά η ηγεσία της PLO, άλλο τόσο ολέθριος είναι και ο ρόλος της Χαμάς, αφού με την ατομική τρομοκρατία και τις απελπισμένες επιθέσεις με ρουκέτες σταθεροποιούσε τη βάση του σιωνισμού μέσα στο Ισραήλ και σπρώχνει χιλιάδες Άραβες αγωνιστές σε φιλοκαπιταλιστικές, σε αδιέξοδες και σε αναποτελεσματικές μεθόδους δράσης. Ποιο είναι το βασικό δίδαγμα που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορική αναδρομή? Είναι ότι το Παλαιστινιακό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί όσο κυριαρχούν στην ιστορική περιοχή της Παλαιστίνης οι ανταγωνισμοί των καπιταλιστικών συμφερόντων. Μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα δημιούργησε η κυριαρχία των καπιταλιστικών συμφερόντων της Βρετανίας και το όξυναν τα συμφέροντα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και επιπλέον, όσο στο Ισραήλ την εξουσία έχει η δολοφονική σιωνιστική αστική τάξη, αλλά επίσης και όσο το κίνημα των Παλαιστινίων που διηγετείται από τα αντιδραστικά αραβικά και τα άλλα μουσουλμανικά κράτη της περιοχής, ο Παλαιστινιακός λαός δεν μπορεί να δει την πατρίδα των ονείρων του να πραγματοποιείται. Προϋπόθεση για να υπάρξει μια βιώσιμη λύση είναι να εκδιωχθούν όλες οι υπεριαλιστικές και γενικά οι καπιταλιστικές δυνάμεις από την περιοχή μέσα από τη λύση που έχει αναδείξει η ίδια η ιστορία σαν αναγκαιότητα. Χρειάζεται μια νέα γνήσια λαϊκή ιντιφάντα η οποία θα δημιουργήσει μια ελεύθερη εργατική σοσιαλιστική Παλαιστίνη που θα γίνει μέρος μιας σοσιαλιστικής ομοσπονδίας στην οποία θα ενωθούν εθελοντικά όλοι οι Άραβες της περιοχής αλλά και οι Εβραίοι εργαζόμενοι. Γιατί η οικονομική σύνδεση και εξάρτηση μεταξύ Ισραήλ και των σημερινών Παλαιστινιακών εδαφών είναι απόλυτη. Η οικονομία των κατεχόμενων εδαφών ήταν και εξακολουθεί να είναι πλήρως εξαρτημένη από το Ισραήλ ακόμα και για τα πιο βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ τα εμβάσματα από το Ισραήλ αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος, περίπου 20% του ΑΕΠ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο αν από κοινού Εβραίοι και Άραβες εργάτες στο Ισραήλ αποκτήσουν τον έλεγχο στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις υποδομές αυτού του κράτους, μπορεί να επιβιώσει και ένα ελεύθερο Παλαιστινιακό κράτος. Επιπλέον, μόνο με την εθελοντική υποστήριξη των Εβραίων εργατών μπορεί να λυθεί ειρηνικά και το ζήτημα των παράνομων επικισμών που έχει οργανώσει το Ισραηλινό κράτος και να επιστρέψουν επιτέλους στις εστίες τους οι περισσότεροι Παλαιστινοί πρόσφυγες. Μόνο με άλλα λόγια μια σοσιαλιστική επανάσταση στη Μέση Ανατολή με την εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής ομοσπονδίας μπορεί να επουλώσει τις πληγές που συσσωρεύτηκαν εδώ και δεκαετίες. Κάθε άλλη λύση σε εισαγωγικά πάνω στο έδαφος του καπιταλισμού δεν θα είναι καθόλου λύση, αλλά θα αποτελεί την προετοιμασία για νέους αιματηρούς εφιάλτες, όπως αυτό που ζουν οι Άραβες και οι Εβραίοι εργαζόμενοι σήμερα. Επανάσταση podcast. Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Παπά την αριστερά, παπά την αριστερά. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο, σκαρτήρια.